Το Ισραήλ εξαπολύει σφοδρή επίθεση εναντίον του Σβηρετού. Ο Ισραηλινός στρατός σφυροκόπα χωρίς έλεος στο Λίβανο. Το Ισραήλ βομβαρδίζει με 5 πυράβλους στηριακό συγκρότημα. Επικρατεί πανικός. Συνεργεία διάσωσης δίνουν αγώνα για να απομακρύνουν τα συντρίμια με τη βοήθεια εξκαφέων. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί. Πρόκειται για την τέταρτη αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών δυνάμεων αυτό το μήνα, που είχε ως στόχο υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το Ισραήλ επελάβνει κατά του υποστηριζόμενου από το Ιράν Λιβανέζικου Σιητικού κινήματος. Ο Ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει και τη Λωρίδα της Γάζας. Από τους βομβαρδισμούς, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ παίρνει πάνω τη διαπραγμάτευση για τη Γάζα, καθώς θα ηγείται των συνομιλιών για εκεχηρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Την ίδια ώρα, διαφωνία υπάρχει σχετικά με την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και κατά του πρώην Υπουργού Άμυνας Γιώαβ Γκάλαντ. We will abide by all the all the regulations and rulings of the international courts. Az izraeli miniszterelnökét Netanyahu urat egy magyarországi látogatásra, ahol a meghívásban garantálni fogom a számára, hogyha eljön, akkor a Nemzetközi Büntetőbíróság ítéletének semmilyen hatája nem lesz Magyarországon. Ο πρόεδρος Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, επικρότησε την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Θαραλέα απόφαση έκδοση από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Ενταλμάτων Σύλληψης κατά Νετανιάχου και του Γκάλαντ. Η έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης, που χαρακτηρίστηκε σκανδαλώδης από τον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, αν μη τι άλλο, πρόκειται να περιορίσει δραστικά τις μετακινήσεις που μπορούν να κάνουν τόσο ο Γιώαβ Γκάλαντ όσο και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς οποιοδήποτε από τα 124 κράτη-μέλη, τα οποία είναι συμβαλόμενα μέρη του δικαστηρίου, είναι τουλάχιστον υποχρεωμένο να του συλλάβει μόλις εισέλθουν στην επικράτειά του. Αν και πολλές χώρες, μεταξύ αυτών η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και η Κίνα, δεν αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Πολλές χώρες θεωρούν ότι αυτή η εξέλιξη μπορεί να πυροδοτήσει εκ νέου την ένταση.